Και γραμμή, να είμαστε σύντομοι έτσι για να παραδούμε με το χρόνο περισσότερο κόσμο. Κύριε Αρχιευκή, ερώτημα, θα σας προσθέσω ο κύριος Στέλιος. Κύριε Στέλιος. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Δυστυχώς, αύριο, πάω φυλακή. Για ποιο πράγμα, κύριε Στέλιο. Εδώ για 7 μήνες δεν μπορούσα να δω 300 ευρώ για το μωρό μου. Δεν 150 ευρώ. Όσα μπορούσα. Διατροφή. Εσύ είμαι το 2008, που είμαι χωρισμένη με την πρώην σύζυγο. Συγγνώμη, αλλά είμαι πολλά. Όταν λέτε αύριο, δηλαδή, κύριε Στέγιο, τι εννοείς? Ότι αύριο λύγει την προθεσμία, έχετε δικαστήριο αύριο, τι είναι αυτό ακριβώς? Αύριο, η ώρα 8.30 το πρωί, θα πω στο οικογενειακό δικαστήριο για να τους εξηγήσω γιατί δεν έδωσα τη διατροφή για τους 7 μήνες. Ναι, είστε σίγουροι για την απόφαση? Τη στιγμή που έδινα όσα μπορούσα. Ναι. Έχω κάποιες επιταγές. Έχω κάποιες επιταγές που είναι 150, 180, 100. Mm-hmm. Σαν εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί μέσες φύλακες. Είναι το μόνο πράγμα, αν θέλετε κύριε Στέγιο μου, είναι το μοναδικό πράγμα που δεν εξαιρείται. Δηλαδή έχουν πει ότι για δάνεια πλέον δεν μπορεί να πάει κάποιο φυλακή για 4-5 χιλιάδες, αλλά το μόνο πράγμα που μπορεί κάποιο να πάει φυλακή είναι το θέμα των διατροφών. Είναι απόφαση γενικής αγγελίας. Δεν είναι άδικο όμως. Θα έπρεπε να ήταν εξατομικευμένες οι περιπτώσεις. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος επιδειγμένα είναι άνεργος, γιατί να πάει φυλακή? Στέγιο, αν πας αύριο εκεί στο δικαστήριο και πεις ότι υπάρχουν αυτές οι επιταγές, αυτά μπορούσα, αυτό έκανα κλπ. Και έδιδε ό,τι μπορούσε. Εμένα μου έστειλαν να τους εξηγήσω γιατί έχτες πήγαινε η δικηγόρος μου, επειδή είχε βγει στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ναι. Το βρήκε τον δικαστή και της είπε, καλά, τόσο καιρό δεν έπαιρνε για αποδείξεις. Του λέει, όχι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είμαι 15 χρόνια δικαστής δηλαδή. Γιατί τόσα χρόνια δεν έπαιρνε αποδείξεις ο άνθρωπος? Μα ποιος πιάνει απόδειξη, κύριε Στέλιο? Όταν δίνεις διατροφή στη σύζυγο, παίρνεις απόδειξη? Αυτό εννοούσε? Ναι. Πότε δηλαδή, ποιος? Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο αυτό που ακούμε από τον Στέγιο, αλλά ελπίζω ότι αύριο θα φερθεί, αν είναι έτσι όπως θα λέει τα πράγματα. Ποιο είναι το ποσό, κύριε Στέλιο, που χρωστάτε ενώ τον καθυστερημένο? 2.110. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Δεν είχαμε κάνει τα γενέθλια του μωρού μου και ό,τι λεφτά κρατούσα τα ξόδεψα για το μωρό. Αυτή τη στιγμή είσαι άνεργος. Τι... Άνεργος εδώ και ένα χρόνο, είχαμε κάνει 13 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Στέλιο, είναι και προσωπικό βέβαια. Από τη στιγμή που είστε άνεργος η σύζυγος, γιατί σας παίρνει στο δικαστήρι? Για το θέμα της διατροφής. Στέλιο μου, δεν είναι καλή γραμμή. Αν είναι από κινητό, μετακινήσου λίγο να σε ακούμε καλύτερα. Ναι, με ακούτε? Ναι. Καλύτερα τώρα, ναι. Είστε άνεργος και ήσασταν συνεπείς πριν στις υποχρεώσεις σας που είχατε δουλειά. Βέβαια. Τώρα που είστε άνεργος, γιατί οδηγηθήκατε σε αυτό το σημείο, γιατί η σύζυγος σας πήγε στο δικαστήριο? Διότι όσο είχε γίνει πρόβλημα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά αφού είστε άνεργος. Καλά, και τα μωρά και τα λεφτά δεν είναι είναι για το μωρό, α πούμε. Ναι, δεν είναι για προσωπική χρήση. Εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ο λόγος της κυρίας είναι εντάξει, ο λόγος ο δικός μας δεν είναι εντάξει. Σε μια τέτοια περίπτωση, Στέγιο, σε μια τέτοια περίπτωση πάντα υπάρχει μια ευαισθησία στο μέρος που έχει το μωρό και είναι αυτό που εξαρτάται από τα λεφτά που θα πάρει από τον πατέρα, αν θέλεις. Τώρα, να σου πω τώρα λόγια παρηγοριάς, να σου πω ότι όλα είναι καλά. Αύριο λες πας δικαστήριο και ένα πολύ πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, επειδή είναι θέμα διατροφών. Αν ήταν θέμα δανείου, να σου πω ότι δεν θα πας φυλακή. Αλλά θέμα διατροφών, στην νομοθεσία που κάνανε τώρα πρόσφατα, η απόφαση μάλλον της Γενικής Αγγελίας. Είναι η απόφαση. Η οδηγία είναι ότι. Ωραία, τι πρέπει να κάνω εγώ? Εφόσον είμαι έξω, τώρα είμαι έξω και ό,τι μπορώ δύο. Στα χέρια του δικαστή ουσιαστικά. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να βοηθήσει? Εάν πείσετε. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να βοηθήσει, κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή, για κάποιο ποσό, δηλαδή να πάσω. Ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι να βοηθήσουν. Δηλαδή, αν πας αύριο στο δικαστήριο με ένα ποσό και πεις στο δικαστή, μπορώ αυτά τα 500 ευρώ, ξέρω εγώ, θα καταβάλω προσπάθεια, δώστε μου ακόμα ένα μήνα, να δω αν μπορώ, ξέρω εγώ, στο επόμενο διάστημα να φέρω ακόμα 500 ευρώ, για παράδειγμα. Εχθές που πήγε και μίλησε η δικηγόρος μου, της είπε, αν δεν φέρει τα λεφτά, θα το βάλω μέσα. Μάλιστα.
Ωραία. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που έχουμε στην Κύπρο. Στέγιο μου, δεν ξέρω. Εγώ υιοθετώ αυτό που λες, ότι είσαι άνεργος και δεν μπορείς να πληρώσεις. Δεν μπορεί. Εγώ θέλω να είμαι εντελώς ειλικρινής. Γιατί ακούσαμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κουμαροπαίζει, να το πω έτσι. Και αντί να πάρει τα λεφτά στο μωρό, τα τρώει στο κουμάρι. Εντάξει. Δηλαδή, λέω. Αλλά για να το κάνεις αυτό λίγο και να τα φας, σημαίνει εργάζεσαι. Αλλά αυτό που μου εκπέμπεις σε αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το πράγμα, να είμαι ειλικρινής. Ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Κουμάρι δεν πες. Ούτε ασχολούμαι με οτιδήποτε. Λοιπόν, εάν με ο δικαστής με βάλει μέσα, έστω διαστάδια για 150 ευρώ που έδινα τόσο καιρό, και τα έβρισκα λόγω του ότι υπήρχε λίγο εμπόρευμα μέσα στο μαχαζί μου και πήγαιναν λίγες ώρες, εδιούσα ό,τι εδιούσα για να κρατώ κάποια λεφτά να τα δίνω στην πρώτη σύζυγο, δεν έχει υπάρξει την οικογένειά μου. Σίγουρα. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί αυτά τα δικαστήρια που γίνεται με τους δικαστές. Εντάξει, είναι και ένα ερώτημα τώρα, αν μιλήσουμε αυτός με τον άνθρωπο. Έχω πάει στην τράπεζα, έπιασα ότι δίνω δάνεια τόσα. Το στις κυβέρνες σου παλήθει ότι δεν έχω ήδη, δεν βάζω εισοδήματα. Ή πρέπει αλληλώς από τίξ. Και αν έρθω να πάω να κάνω συμβιβασμό, εγώ σας λέω, αν έρθει να ζητά 300 ευρώ, συν τα καθυστερημένα, πού να τα βρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Σέγγε μου, μιλήσουμε εκτός αέρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω ότι θα δείξει, αν είναι τα πράγματα όπως τα λέει ο Στέγιος, να δείξει έτσι ανθρωπιά ο δικαστής αύριο. Διότι αν πάει ο Στέγιος φυλακή, τι θα κάνει, δηλαδή αν μείνει 4 μήνες φυλακή ή 2 μήνες φυλακή, εκεί θα δουλεύει και θα πληρώσει όταν βγαίνει το χρέη. Θα χάσει τη διατροφή, είναι εντελώς. Εντελώς. Και το δικαίωμα ακόμα να πληρώσει. Ακόμα και τα 150 που έδιδε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε.